προεδρεύεται από την Τουρκία του Ερντογάν και συμβλέει με τη Χεζμπολά του Λιβάνου και επιτέλους θα πρέπει να ξεκαθαρίσει, να γίνει πάρκι αυτό το κομμάτι που εκθρέφει αυτό το κτίνος που λέγεται Χαμάς εναντίον αθώων Ισραηλινών. Θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι είναι, επαναλαμβάνω, άλλο πράγμα να το γνώριζαν οι μυστικές υπηρεσίες της Μοσάντ και δεν το είπαν στην κυβέρνηση, δηλαδή στον Νετανιάχου, και άλλο πράγμα, πράγμα απίθανο. Ούτε μπορεί να περάσει από το μυαλό μου να το γνώριζε και να άφησε το λαό του να ασφαλιαστεί. Ούτε μία στο δισεκατομμύριο, γιατί σε κάθε ενέργεια προκύπτει το κίνητρο ωφέλους. Δεν έχει απολύτως κανένα όφελος ο πρωθυπουργός του Ισραήλ να ασφαλιαστεί ο λαός του. Να ασφαλιάσει τη Χαμάς μπορεί και έχει χιλιάδες αφορμές καθημερινά, γιατί η Χαμάς είναι μια τρομοκρατική οργάνωση που έχει επικηρυχθεί στον κόσμο με χρήματα και να δολοφονηθούν όπου βρεθούν οι τρομοκράτες. Έχει χίλιες αφορμές να επιτεθεί στην ορίδα της Γάζας, εκεί που εκτρέφεται η Χαμάς, παρά να σφαγιάσει το λαό του. Δεν υπάρχει ούτε μισό κίνητρο. Αν μου βρείτε ένα κίνητρο, εγώ θα πω ότι ο πρωθυπουργός Νετανιάχου το έκανε επίτηδες. Ούτε μισό κίνητρο δεν υπάρχει. Όμως, δείτε, όταν το φίδι του λουβιάζεται, δεν βλέπεις το μήκος του, και το φίδι τώρα είναι ο Ερντογάν. Έστησαν πάρτι στην Τουρκία, λίγες ώρες μετά το αγκάλιασμα της συμφωνίας που έκαναν με το Ισραήλ. Ενώ είχε συμφωνήσει, είχαν πιει και είχαν φάει, είχαν μιλήσει με τον αρχηγό της τρομοκρατικής οργάνωσης, πήγε δυστυχώς, και αυτά είναι από τα λάθη που έκανε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, και έκανε συμφωνία με την Τουρκία. Αυτά τα λάθη πρέπει να γίνουν και σε εμάς παράδειγμα. Ο Τούρκος κύριε δεν πιάνεται φίλος. Ο Ερντογάν είναι φίλη κουλουριασμένο. Και όταν σε βρει στον ύπνο θα την αχτεί και θα σε κομματιάσει. Φίλος ο Ερντογάν δεν πιάνεται, και αυτό να το κατανοήσουμε. Μάλιστα. Συγγνώμη, Ανδρέα, συγγνώμη. Σας έχω στείλει μια φωτογραφία στο κοντρόλα, μπορείτε να την παίξετε. Έλα. Μπορούν να την παίξουν τα παιδιά αυτή τη φωτογραφία. Είναι δημοσίευμα από εβραϊκά μέσα μαζικής ενημέρωσης που αποκαλύπτουν ότι στις 13 Σεπτεμβρίου, 13 προς 14 Σεπτεμβρίου, οι Ισραηλινές αρχές ανακάλυψαν και κατάσχεσαν φορτίο με υλικά κατασκευής ρουκετών από την Τουρκία στη Γάζα. 13 Σεπτεμβρίου, 14, ούτε μήνα πριν. Σωστό είναι. Έτσι. Ναι, σωστό είναι. Αλλά έχουμε αυτό το πράγμα. Έχουμε τον Ερντογάν. Φωτογραφία δεν έχω προλάβει να σας τη στείλω. Με τον Αρούρι ορίστε στο δημοσίευμα. Για να ξεκινήσουμε λοιπόν εδώ τι λέει το δημοσίευμα, Ανδρέα. Ότι το Ισραήλ κατέσχισε rocket making material, δηλαδή υλικά κατασκευής ρουκετών, που ήταν εμπλό από την Τουρκία στη Γάζα. Από την Τουρκία στη Γάζα για ρουκέτες. Ισραηλινό δημοσίευμα προμηνώς. 15 Σεπτεμβρίου πρέπει να το δημοσίευμα και συμβεί δύο μέρες πριν. Τι σημαίνει μία προς δύο μέρες πριν. Θες, τι σημαίνει όμως. Λοιπόν, συγγνώμη, μα πιάνουν οι υπηρεσίες σου από την Τουρκία υλικό κατασκευής ρουκετών και δεν δίνει σημασία. Πας και συναντιέσαι με τον Ερντογάν, ο οποίος Ερντογάν έχει συναντηθεί. Άσε με να ολοκληρώσω και να σου πω. Ο οποίος Ερντογάν έχει συναντηθεί στο παλάτι με τον Χακάν Φιντάν, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος που εξόπλισε το Ισλαμικό κράτος και την Αλ-Κάιντα ως επικεφαλής της ΜΙΤ, και συναντιέται με τον Αρόουρι. Ο Αρόουρι είναι ο διοικητής της Χαμάς που βγήκε πανηγυρίζοντας πριν από 40 ώρες περίπου και ανακοίνωσε ότι κρατάμε γυναίκες, παιδιά, πολίτες Ισραηλινούς στα χέρια μας ομήρους. Είσαι λοιπόν Νετανιάχου, βλέπεις το φορτίο, βλέπεις τον Αρόβι, δώσανε φωτογραφίες από τη συνάντηση στο παλάτι με τον Ερντογάν και τον Φιντάν. Αλλά τι γνωρίζεις ότι ο Φιντάν και μου λες εσύ ότι ο Νετανιάχου τα έκανε όλα καλά. Αυτό κατάλαβες. Και διέψευσε δηλαδή το δημοσίευμα, το Ισραηλινό που λέω τον πήρε και η Αίγυπτος τηλέφωνο. Πιάνεις τα όπλα, πιάνεις τις ρουκέτες, κάνεις τον Αρόουρι με τον Φιντάν και τον Ερντογάν. Το κατανοήσαμε. Λες δηλαδή ότι... Σπάζουν το λαό. Λες δηλαδή ότι... Ρίχνουν 5.000 ρουκέτες και αναδομήσαμε. Πώς έφτασαν. Λες δηλαδή ότι ο Νετανιάχου ήξερε και άφησε να σφαγιστεί ο λαό. Ότι ο Νετανιάχου είναι άχρηστος, αυτό λέω. Και την ίδια στιγμή που συναντιέται, έχει πιάσει το φορτίο, έχει συναντηθεί ο Ερντογάν με τον Αρόουρι, πηγαίνεις εσύ να κάνει συμφωνία με τον Ερντογάν να περάσει στον αγωγό να πουλήσει στην Ελλάδα και να την περάσει στην Ελλάδα. Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο. Και έχουμε και εδώ τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος θα συναντηθεί ή θέλει να συναντηθεί με τον αρχηγό της τρομοκρατικής
ίδια ώρα πάντως, επειδή το είπατε ότι στην Κωνσταντινούπολη πράγματι είχαμε κοσμοπλημμύρα διαδηλωτών υπέρ της Χαμάς, δεν ήταν μόνο στην Τουρκία και στην Κωνσταντινούπολη. Στη ΣΑΜ, καλά, άσε την Αθήνα, είχαμε διαδήλωση. Ναι, εγώ θα σου δώσω τα πανηγύρια τώρα, στη ΣΑΜ και την ΚΟ, για την Χαμάς. Για δώσε και το βίντεο 15. Έσχους και χειδρότητας που τα επιτρέπει η ελληνική κυβέρνηση. Κοιτάξτε, εγώ τα καραγιουζιλίκια του Μητσοτάκη να βγάζω τηλεγράφημα υπέρ του Ισραήλ, του άμαχου πληθυσμού που σφαγιάζεται από τρομοκράτες απάνθρωπους, και ταυτόχρονα να επιτρέπω στην Αθήνα πριν λίγες ώρες αντισημιτικό παραλήρημα και στα νησιά σε βάρος σφαγής που γίνεται αθώων και αμάχων ανθρώπων, εξαντλώντας απόλυτα το δικαίωμά του στην αυτοάμυνα, το θεωρώ υποκρισία. Και κάποια στιγμή σαν τη χώρα θα πρέπει να μάθουμε ποια είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας. Έστω και μία σφαίρα, σε ένα κουτάκι συμβολικά, θα πρέπει να στείλει η ελληνική κυβέρνηση υπέρ του Ισραήλ. Δεν έχει ανάγκη ούτε τα δικά μας όπλα, ούτε τις δικές μας πολεμικές ενισχύσεις. Είμαστε πολύ μικροί μπροστά τους. Αλλά όταν στέλνουμε στους νεοναζιστές της Ουκρανίας χιλιάδες όπλα, αποστρατικοποιούμε τα νησιά μας και φτιάχνουμε και τα όπλα με εντολή Τουρκίας, μόνο με δηλώσεις και χειρόγραφο Facebook, απαντάμε σε αυτόν τον πόλεμο και δεν παίρνουμε μέρος, έστω με την αποστολή μίας σφαίρας συμβολικά, τότε κάτι λάθος γίνεται σε αυτόν τον δύσμενο τρόπο. Εάν χάσουμε τη συμμαχία μας με το Ισραήλ, το λέω γιατί τελειώνει ο χρόνος και δεν έχουμε να το αναπτύξουμε, θα είναι κάτι που θα οδηγηθεί σε αλίμονό μας, εάν βρούμε την Τουρκία απέναντί μας κάποια ανοίγμα. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει σαμποτάρει την συμμαχία με το Ισραήλ ήδη από τη στιγμή που ακύρωσε, γιατί ήταν η γνώση του, η ακύρωση του ISTMED, του αγωγού που τεκμηριώνει και προσυπογράφει μια συμμαχία. Αυτό ήταν μια πράξη εθνικής μειοδοσίας που δυστυχώς έμεινε ατιμόρυτη και σε αυτές τις εκλογές. Και δεύτερον, όταν ένας σου στέλνει Ισλαμιστές τρομοκράτες στη χώρα σου, εξοπλίζει τη Χαμάς, εξοπλίζει την Αλκάιδα, το Ισλαμικό κράτος, και θέλει να σε καταπιεί λέγοντας πως θα έρθει σε ένα βράδυ, όταν εσύ τον συναντάς στον συσσότιμο συνομιλητή, κύριε Μητσοτάκη και κύριε Κεραπετρίτη, δεν είσαι αντίπαλος της τρομοκρατίας, ενισχύει την τρομοκρατία. Είναι έγκλημα, μετά από αυτά που συμβαίνουν στο Ισραήλ, οποιαδήποτε ελληνοτουρκική προσέγγιση. Να ευχαριστήσω και τον Ανδρέα Κυριακόπουλο και τον Αρισπίνο που ήταν εδώ μαζί στο στούντιο της εκπομπής απόψε. Καλό βράδυ και σου. Καλό βράδυ, κύριε. Κυρίες και κύριοι, εσείς δεν θα αλλάξετε συγκρότητα. Ακολουθεί αμέσως τώρα η εκπομπή Κόντρα και Ρήξη με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Αλήθειες που δεν θα ακούσετε πουθενά. Καταρχάς για την κατάρρευση της Ευρώπης. Μια ανάλυση και παρουσίαση πώς, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούνταν για πολλές δεκαετίες το αντίβαρο στην γεωπολιτική ηγεμονία των Ηνωμένων Πολιτειών, η ιστορία της Ουκρανίας ήρθε και απέδειξε ότι ήταν όλα αυτά κενά λόγια και ότι η εξάρτησή της από τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι τεράστια. Το δεύτερο θέμα έχει να κάνει με τον Παρθενώνα. Θα ακούσετε πώς ο Φραγκίσκος Μοροζίνης, ένας εμετός, γκρέμισε με τα κανόνια του τον Παρθενώνα όταν βοβάρδισε το 1687 τον Παρθενώνα, επειδή ο Αλή Αγκάς τον είχε μετατρέψει σε μαροταποθήκη. Διαλύθηκε, καταστράφηκε, θα ακούσετε λεπτομέρειες συγκλονιστικές και ανατριχιαστικές. Και ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα ακόμα για τον μυστηριώδη θρακικό πολιτισμό που άκμασε πριν από τρεις περίπου χιλιετίες. Στην εκπομπή Κόντρα και Ρήξη με τον Κυριάκο Βελόπουλο όλες οι λεπτομέρειες.